Ο κύριος Πρωτούλης, υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στο Δυτικό Τομέα Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε Πρωτούλη. Γιάννης Πρωτούλης. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Πρωτούλη, τι περιμένετε την Κυριακή? Περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά των ευρωεκλογών, τα οποία ήταν, γιατί διαφαίνεται, υπάρχει μια στασιμότητα τα τελευταία χρόνια, για να το πω πολύ απλά στα ποσοστά σας. Εμείς τον ονομάζουμε σταθερότητα, βέβαια. Ναι, ναι. Το στασιμότητα, πάντως, να σας πω ότι δεν το έλεγα με αρνητικό πρόσημο. Αντιθέτως, μπορεί να το έλεγα και με λίγο... Ναι, και εμείς θέλαμε να είναι περισσότερα. Το ομολογούμε. Αυτό το λέμε, το δηλώνουμε και είναι και μια ευκαιρία οι εκλογές που είναι μπροστά μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και δυνατότητα που έχει ο λαός μας να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Επειδή άκουγα τώρα λίγο πριν το σχολιασμό που βγούμε στον αέρα. Παρακαλώ, γιατί είναι η κυρία Λαγκάρντ. Θα χαρώ πολύ να το σχολιάσουμε. Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ενώ σήμερα σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων βρίσκεται η συνέντευξη του Πρωθυπουργού χτες στο Sky και γνωρίζετε ότι γίνεται και η μάχη των δύο στρατών τώρα, αν είναι τα πορέα ή δεν τα πορέα, ή αν ήταν καλοκουρεμένο ή όχι. Όπως γιατί αυτό είναι η αντιπαράθεση. Ναι. Το σημαντικό που δεν λένε είναι ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, το οποίο είναι και εκπληκτικό μόνο να το σκεφτεί κανένας, υπάρχει συνεδρίαση του Eurogroup με θέμα την Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Την στο επόμενη οποίο... μέρα. Ακριβώς. Δηλαδή, φανταστείτε ότι την επόμενη μέρα του Eurogroup δεν περιμένει ποια θα είναι η κυβέρνηση. Ίσως κάτι να ξέρει περισσότερο. Δεν είναι μόνο. Λοιπόν, δεν περιμένει ποιος θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος ασφαλώς ακόμα δεν θα έχει ορκιστεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γνωρίζει δηλαδή εκ των προτέρων αυτό που γνωρίζουμε όλοι. Αυτό που γνωρίζουμε όλοι. Και πρέπει να το κάνουμε κριτήριο στάσης, πολιτικής στάσης και ψήφου στις εκλογές, ότι τον Απρίλιο που μας πέρασε, η ελληνική κυβέρνηση, μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχει από το τρίτο μνημόνιο και τα εξάμεινα της υποπτίας μέχρι το 2060, έχει καταθέσει συγκεκριμένο οικονομικό πρόγραμμα για τα έτη από το 2019 έως το 2022. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση, που όπως όλο δείχνουν θα είναι με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, είτε αυτοδύναμη, είτε αν χρειαστεί μια βοήθεια από το ΠΑΣΟΚ, που θα την δώσει με βάση τα λεγόμενα της κυρίας Γεννηματάη, του κύριου Παπανδρέου. Λοιπόν, το πρόγραμμα γνωρίζουμε ποιο είναι, έχει γραφτεί αυτό το πρόγραμμα, έχει ψηφιστεί, έχει υπογραφτεί και αυτό το έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Δηλαδή, η σημερινή κυβέρνηση φέρνει την αντιλαϊκή, συντηρητική, τη δεξιά, ας το πούμε έτσι, πολιτική που θα εφαρμοστεί την επόμενη μέρα. Λοιπόν, αυτό θα επιλέξει και ο ελληνικός λαός. Θα πάμε δηλαδή να επικυρώσουμε μια διαδικασία επιτουσίας, να επικυρώσουμε μια διαδικασία η οποία έχει χωρίς εμάς αποφασιστεί, η οποία χωρίς εμάς έχει και καθορίζει τις ζωές μας για την επόμενη μέρα, έχει υπογραφτεί από όλους αυτούς τα ευρωπαϊκά και τα ντόπια μονοπόλια. Λοιπόν, λέμε ότι μπορεί να γίνει ένα βήμα διαφορετικό. Να δείξει ο ελληνικός λαός, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι, που υποφέρουν, οι συνταξιούχοι, οι νέοι άνθρωποι, ότι δεν τους έχουν στο χέρι, δεν είναι δεδομένοι, ότι στέλνουν ένα μήνυμα ανατροπής αυτής της κατάστασης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Πού θα πάει? Κύριε Πρωτούλη, τι απαντάτε, διότι παρακολουθώ καμία φορά συζητήσεις ανθρώπων από τον χώρο της αριστεράς και δι' της εξωκοινοβουλευτικής, που ασκούν συνήθως σκληρή κριτική στο ΚΚΕ, θεωρώντας ότι δεν μπαίνει σε καμία συζήτηση ποτέ, ότι ενίοτε παίρνει θέσεις συντηρητικές και όχι ιδιαίτερως επαναστατικές. Και τι απαντάτε σε αυτή την κριτική? Γιατί καμιά φορά ακούμε και από διαφόρους ότι γιατί δεν συνεργάζεστε τα κόμματα της αριστεράς να αυξήσετε την ισχύ σας. Ακούμε ναι, εμείς ακούμε όλες τις, κριτικές, τις καλοπροαίρετες και τις κακοπροαίρετες, οι οποίες γίνονται για ψηφοδηρικούς λόγους τις τελευταίες μήνες πριν τις εκλογές, τις παίρνουμε όλες υπόψη μας και στεκόμαστε όμως σε πιο ουσιαστικά ζητήματα. Δηλαδή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αυτή τη στιγμή έχει πραγματοποιήσει ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα. Κάλεσμα συμπόρευσης. Απλώνουμε το χέρι ακόμα και παραμονές εκλογών. Και λέμε σε κάθε άνθρωπο καλής θέλης, σε κάθε προοδευτικό, ριζοσπάστη, αγωνιστή, αριστερό, σε κάθε αριστερό, αγωνιστή, με διαδρομή στο κίνημα μικρότερη ή μεγαλύτερη, ατομική ή πιο συλλογική, να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να συμπορευτεί όχι μόνο, μόνο στην κάλπη. Εκεί να δείξουμε τη δύναμή μας, εκεί να δείξουμε την αντοχή μας, εκεί να δείξουμε
την προοπτική. Αλλά την επόμενη μέρα, αυτό ακριβώς που έλεγα πριν. Mm. Δηλαδή την επόμενη μέρα γνωρίζουμε την αντιλαϊκή πολιτική με αρκετές λεπτομέρειες. Γνωρίζουμε τι θα εφαρμοστεί με αρκετή ακρίβεια σε σχέση με τις ιδιωτικοποίησεις, σε σχέση με τους μισθούς, σε σχέση με την παράδοση του δημόσιου πλούτου στα κοράκια των επενδυτών, σε σχέση με τις συντάξεις, σε σχέση με τις κοινωνικές υπηρεσίες, με τις υποδομές. Τα γνωρίζουμε με αρκετές λεπτομέρειες. Λοιπόν, δεν μας παίρνει άλλο χρόνος να καθόμαστε να κάνουμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μία κριτική η οποία δεν έχει βάση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα συμπόρευση. Έχουν ανταποκριθεί εκατοντάδες άνθρωποι που το προηγούμενο χρονικό διάστημα έκαναν άλλες επιλογές. Δηλαδή, άλλοι ήταν σε ψηφοδέλτια της ΛΑΕ, άλλοι ήταν στο χώρο της Ανταρσίας, ήταν άνθρωποι που είχαν στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μεγάλο βαθμό το 12. Αλλά τώρα δεν είμαστε ούτε το 12 ούτε το 15. Έχουμε 2019. Τα έχουμε ζήσει, έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλά. Ο καθένας έχει μικρότερη ή μεγαλύτερη προσωπική πείρα από όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, αν μία δύναμη είναι αυτή σήμερα που χρειάζεται να ενισχυθεί, να στηριχθεί για να έχουμε μια ζωντανή ελπίδα την επόμενη μέρα, είναι η ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Να σας... βέβαια παρατηρώ ότι έχουμε χρόνο, αλλά να πάμε σε κάτι λίγο πιο, με συγχωρείτε, της επικαιρότητας γενικότερα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσει όποια κυβέρνηση την επόμενη μέρα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι η κατάσταση σε διάφορες ΔΕΚΟ. Θα πούμε πρώτα-πρώτα αυτοί που λένε όλη την ΔΕΗ, διότι είναι, έχουν γίνει αρκετά γνωστά και έχουν δημοσιοποιηθεί αρκετά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Ποια είναι η θέση του ΚΚΕ, επειδή εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει εκεί, γιατί τα πράγματα αυτή τη στιγμή για τη ΔΕΗ μοιάζουν αρκετά τρομακτικά. Κοιτάξτε, καταρχήν ποιος θα έχει κάνει τρομακτικά. Αυτό είναι μια ωραία συζήτηση. Αυτό είναι το ζήτημα. βέβαια, ναι. Ποιος θα έχει κάνει τρομακτικά. Mm. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ πώς χτίστηκε. Χτίστηκε από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Χτίστηκε από τη δουλειά των εργαζόμενων στην ίδια την εταιρεία στη ΔΕΗ. Χτίστηκε από τα τεράστια χαράτσια που πληρώνουμε όλοι και μέσα στην κρίση. Λοιπόν, είναι δυνατόν να καθίσουμε σταυρωμένα χέρια και να βλέπουμε αυτόν τον τεράστιο πλούτο να κόβεται κομμάτια όπως την προηγούμενη περίοδο για να πουληθεί ή να ετοιμάζεται το καινούριο ξεπούλημα της επόμενης μέρας από τη σημερινή κυβέρνηση και να καθόμαστε να το παρατηρούμε. Λοιπόν, γίνεται ένα τεράστιο πάρτι, ας το πούμε έτσι, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και αξιοποιώντας και την ίδια τη ΔΕΗ. Την ίδια στιγμή δηλαδή που η επιχείρηση, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία πλέον είναι ιστορικό το όνομα, γιατί έχει χωριστεί σε ΔΕΔΙΕ και τα λοιπά. Λοιπόν, έκανε τεράστιες απαλλαγές από μεγαλοεπιχειρήσεις, χάριζε πρόστιμα, χάριζε τιμολόγια, χάριζε χρωστούμενα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, την ίδια στιγμή χαράτσωνε και κόβε το ρεύμα σε φτωχά νοικοκυριά. Ή έκανε κοινωνική πολιτική με τα λεφτά των εργαζομένων, δηλαδή οι φτωχοί στήριζαν τους φτωχότερους. Τι μπορεί να γίνει όμως εδώ από εδώ και πέρα? Γιατί εδώ ξαναλέω, η κατάσταση, μια κατάρρευση μιας τόσο μεγάλης ΔΕΚΟ θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κάτι το συζητώ καν για τους εργαζομένους. Αυτό είναι και μόνο που το σκέφτομαι. Δεν υπάρχουν ημίμετρα. Δηλαδή? Δεν υπάρχουν ημίμετρα. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Mm-hmm. Που είναι η κοινωνικοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου μέσου παραγωγής. Αυτό είναι που πρέπει να σκεφτούμε. Δηλαδή πρακτικά η, ας το πούμε έτσι, η κρατικοποίηση της ΔΕΗ, το να πεταχτούν οι ιδιώτες μέσα από αυτή τη μεγάλη επιχείρηση ηλεκτρισμού, αλλά όχι το κράτος που γνωρίσαμε, το κράτος της μίζας, της ρεμούλας, το κράτος των καπιταλιστών. Ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, ο λαός να φτιάξει τη δική του λαϊκή διακυβέρνηση, η οποία μπορεί να διαχειριστεί τέτοιων τεραστίων διαστάσεων επιχειρήσεων προς όφελος των εργαζομένων, οι οποίες να λειτουργούν με εργατικό λαϊκό έλεγχο, οι οποίες να λειτουργούν κοινωνικοποιημένα με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και κριτήριο την ανάπτυξη του λαού μας, την ανάπτυξη των νησιών μας, την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ανάπτυξη της βιομηχανίας σε αυτή τη χώρα και όχι με κριτήριο τα κέρδη λίγων μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό στο κάτω-κάτω της γραφής το ζήσαμε, είδαμε τη γεύση έχει και είδαμε ότι απέτυχε παταγωδώς. Και τη συνταγή της αποτυχίας, δηλαδή την εξυπηρέτηση λίγων επιχειρηματικών ομίλων,
Λοιπόν, την εμφανίζουν ορισμένοι σήμερα σαν το φάρμακο για να βγει η ΔΕΗ από αυτή την κρίση. Δηλαδή, πρακτικά να απολυθεί και ό,τι έχει απομείνει. Αυτή είναι η πρόταση. Και να αυξηθούν τα τιμολόγια. Και να αυξηθούν τα τιμολόγια, τα οποία δεν είναι μόνο τα τιμολόγια. Αυτή την πολιτική, το γνωρίζουμε αυτό, θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι στην ίδια την επιχείρηση. Δηλαδή, βλέπετε τι γίνεται με τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο, με τους εργολαβικούς που βρίσκονται στις επιχειρήσεις, οι οποίοι δουλεύουν με 2 και 3 ευρώ την ώρα στα λιγνητορυχεία και στις άλλες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Και την ίδια στιγμή την πληρώνουν πανάκριβα και όλοι οι υπόλοιποι, οι εργαζόμενοι, σαν καταναλωτές ρεύματος, με τα υπέρογκα τιμολόγια, με τις απειλές διακοπών ρεύματος και όλα τα σχετικά. Μάλιστα. Κύριε Πρωτουλή, για το προσφυγικό, πώς θεωρείτε ότι μπορεί να προχωρήσει, να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες? Διότι είναι σαφές ότι θα έρχονται άνθρωποι στην Ευρώπη για να σωθούν, και θα έρχονται από τη χώρα μας. Ναι, μπορεί να υπάρξουν ορισμένα άμεσα μέτρα, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητήσαμε αρκετά εμείς ακόμα στην Ελλάδα. Και μπροστά στις δημοτικές, περιφερειακές εκλογές και στις ευρωεκλογές, άσχετα αν ήμασταν η μόνη φωνή που έλεγε συγκεκριμένα πράγματα. Είστε από τα κόμματα που συζητάνε υπήρχε μεγάλη γάμα θεμάτων, ναι, κύριε Πρωτούλη, και αυτό δεν το αρνείται κανείς. Υπήρχε μια ακροδεξιά ρητορική, είτε υπήρχε μια κοσμοπολίτικη λογική, η οποία όμως χανόταν η ουσία. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Τώρα, επειδή μιλάμε και στο δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, προσλήψεις στην υπηρεσία ασύλου. Τώρα να μπορούν να διεκπεριωθούν. Ο τεράστιος όγκος των αιτήσεων ασύλου. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχει έρθει γρήγορα προσωπικό εντωμεταξύ από την Ευρωπαϊκή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την EASO. Αλλά ναι, είναι πραγματικά. Δεν φτάνει, τι συζητάμε τώρα. Οι καθυστερήσεις είναι τεράστιες. Πρέπει να γίνουν τώρα άμεσα προσλήψεις στην υπηρεσία ασύλου. Πρέπει να γίνουν τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προσλήψεις στην υπηρεσία μετανάστευση. Άμα πάμε μια βόλτα μαζί στην Πέτρου Ράλη, ναι, είναι, και δούμε ποια είναι η κατάσταση. Αδιανόητο. Η κατάσταση είναι αδιανόητη. Ή μάλιστα, λοιπόν, τώρα πρέπει να μιλούσαμε δηλαδή με αφορμή την φοβερή ιστορία με την γυναίκα στο νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα, η οποία πήδηξε από το παράθυρο για να αποφύγει, τέλος πάντων, τον έλεγχο. Τραγικό. Είναι φοβερό γεγονός. Και τραγικό, και μόνο ανατριχιαστικό να το σκέφτεται κανένας. Εμένα μου φαίνεται συγκλονιστικό, δηλαδή, πραγματικά. Και αυτό το οποίο δεν λέγεται αρκετά είναι ότι για να βγάλουν χαρτιά πάρα πολλοί μετανάστες χρειάζονται χρήματα, είναι πάρα πολύ ταλαιπωρία. Υπάρχουν και διάφοροι κυκλώματα εκεί με δικηγόρους, διαφόρους άλλους που βοηθάνε και ενίοτε μπλέκουν σε αυτά και γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα, και σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Μα αν δεν υπάρχει η υπηρεσία μετανάστευσης, αν δεν είναι στελεχωμένη, τη δουλειά την κάνουν τα δουλεμπορικά κυκλώματα απ' έξω. Ακριβώς. Και τα μεγαλοδικηγορικά γραφεία, τα οποία λειτουργούν με τον γνωστό τρόπο. Λοιπόν, χρειάζεται να στελεχωθούν αυτές οι υπηρεσίες, η υπηρεσία μετανάστευσης, η υπηρεσία ασύλου. Επίσης, κανένας δεν μιλάει, είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα, ότι δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για τα στρατόπεδα, για τα άθλια στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων που βρίσκονται στην πατρίδα μας. Τα ΚΙΤ, τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Βέβαια, τι κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Μιλάμε για στρατόπεδα συγκέντρωσης. Λοιπόν, άμα πάμε μια βόλτα στο Σκαραμαγκά, άμα πάμε μια βόλτα, δεν μιλάμε για τα νησιά, για τη Μόρια, για τη Σάμο. Αλλά και ειδικά Σάμο. Η οποία η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και η οποία σαν να μην υπάρχει, δηλαδή αυτή την προεκλογική περίοδο, σαν αυτή η χώρα να εξαφανίστηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι κάπου να έχουν πάει αλλού. Λοιπόν, και τι να σας πω, ότι σήμερα ακόμα που μιλάγαμε, λοιπόν, μεταφέρθηκε παιδάκι στο νοσοκομείο με κρούσμα φυματίωσης. Παιδάκι που μένει σε αυτούς τους καταβλισμούς. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη, πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή πρέπει να δοθούν χαρτιά σε αυτούς τους ανθρώπους, να πάνε στις χώρες που θέλουν να ταξιδέψουν, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πρακτικά πρέπει να ανοίξουμε θέμα για την κατάργηση της συμφωνίας της κυβέρνησης Τσίπρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Η οποία είναι μια απαράδεκτη συμφωνία, εγκλωβίζει χιλιάδες ψυχές στη χώρα μας, μετατρέπει τη χώρα μας σε αποθήκη ψυχών, μετατρέπει τη χώρα μας σε ταλαιπωρία προσφύγων, την ίδια στιγμή που η πατρίδα μας γεμίζει αμερικανονατοικές βάσεις από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, και αυτές οι βάσεις και αυτή η πολιτική είναι που φταίει για τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων στη
στη Βόρεια Αφρική και στην ευρύτερη περιοχή της, στην ευρύτερη περιοχή της πατρίδας μας. Κύριε Πορτοτούλη, ο χρόνος μας τελείωσε, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για την συζήτηση. Ο κύριος Γιάννης Πορτοτούλης. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Επίσης και καλή επιτυχία.